Συνεχίζουν οι κριτικοί να καπνίζουν σε χώρους των νοσοκομείων, παρότι ο νόμος απαγορεύει ρητά το κάπνισμα εντός και εκτός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Απαγορεύεται σε όλο το χώρο του νοσοκομείου, ναι. Ανοιχτό και κλειστό. Ανοιχτό και κλειστό. Ανοιχτό και κλειστό. Απαγορεύεται και στα προαύλια, απαγορεύεται μέχρι παντού. Την περίφραξη του νοσοκομείου. Μέσα έτσι. Στα νοσοκομεία και στα σχολεία, είτε ανοιχτή είναι η χώρη είτε κλειστή είναι η χώρη. Απαγορεύεται. Μέχρι την περίφραξη. Μέχρι την περίφραξη. Οι καπνιστές φαίνεται ότι έχουν στην πλειονότητά τους συμμορφωθεί όσον αφορά στο εσωτερικό των νοσοκομείων, χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις ατόμων που ανάβουν τσιγάρο στα μπαλκόνια ή άλλους χώρους. Ελάχιστα περιστατικά καταγράφονται πλέον εντός του χώρου του νοσοκομείου και εκεί με την, ας το πούμε εντός αγωνικών, παρατήρηση για συμμόρφωση δεν έχουμε προβλήματα αντίρρησης από τον κόσμο. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση στα μπαλκόνια του νοσοκομείου. Γίνεται προσπάθεια πυθούς καταρχήν ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία όχι μόνο των υγιών ανθρώπων αλλά και αυτών που ήδη νοσηλεύονται. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που παρόλα αυτά δεν συμμορφώνονται στις ιατρικές υποδείξεις. Παλιά που ήταν στα μπαλκόνια και διάφορους χώρους νοσοκομείου και καπνίζανε, τώρα αυτό το πράγμα πλέον δεν υπάρχει. Δεν συμβαίνει ωστόσο το ίδιο στους προαύλιους χώρους που έχουν μετατραπεί σε καπνιστήρια όχι μόνο από τους επισκέπτες και τους συγγενείς, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς που βγαίνουν έξω για τσιγάρο, ακόμα και με τον ορό στο χέρι. Ένας που είναι θηριακής καπνιστής, καταλαβαίνετε ότι τόσες ώρες που είναι εδώ να βλέπει το δικό του άνθρωπο, κάποια στιγμή κάπου πρέπει να καπνίσει. Αλλά και πάλι εκεί με επιφύλαξη. Βγαίνουν δηλαδή και κοιτάζουν ένας δίπλα τον άλλο γιατί φοβούνται μην τους καρφώσει κάποιος. Γιατί οι συνοδοί λίγο πολύ μπορούν να βγουν και έξω από το νοσοκομείο, ενώ οι ασθενείς πραγματικά με τον ορό και βγαίνουν έξω για να καπνίσουν. Δεν μπορούν, αυτό είναι ένα κακό συνήθι το οποίο θέλει χρόνο και τρόπο για να το κόψεις. Το κάπνισμα επιτρέπεται στους υπαίθριους χώρους του νοσοκομείου μόνο για τους ψυχιατρικούς ασθενείς, με τους εργαζόμενους να κατανοούν ότι οι καπνίζοντες είναι εξαρτημένοι και δύσκολα μπορούν να απέχουν από το τσιγάρο. Και στο νοσοκομείο ο κόσμος ο οποίος έρχεται για τα προβλήματα υγείας είναι στρεσαρισμένος, αγχωμένος, είναι στον περιβάλλοντα χώρο, εκτιμώ ότι δύσκολα θα μπορείς να το αποτρέψεις εντελώς. Αν και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να το δικαιολογούμε κιόλας. Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο στο χώρο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ότι πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισμα. Την ίδια ώρα θεωρούμε ότι πρέπει να δίνεται μια δυνατότητα σε κάποιο κόσμο που θέλει παρόλα αυτά θέλει να καπνίσει εν γνώση των συνεπειών που υπάρχουν, δηλαδή στο θέμα της υγείας του, να μπορεί να υπάρχει ένας χώρος που να μπορεί να καπνίσει. Την ίδια ώρα εντολή για ευνηδιαστικούς ελέγχους στα δημόσια νοσοκομεία δίνει το Υπουργείο Υγείας. Μεικτά κλιμάκια ελέγχουν αν εφαρμόζεται πλήρως ο νόμος, ο οποίος προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού, επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Οι έφοδοι των ελεγκτών γίνονται στα πιο ύποπτα σημεία των δημόσιων νοσοκομείων, εκεί όπου συνήθως τριμώχνονται οι καπνιστές για να ανάψουν στα κρυφά ένα τσιγάρο, όπως σκάλες, εσωτερικές αυλές, άδειους θαλάμους ή και αποθήκες.